Πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα, Μητροπολίτη Κύπου και Τηλυρίας, Κύριε Νικηφόρε, Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί χριστιανοί, σας εκφράζουμε πανιερότατε ευχαριστίες θερμές γιατί με την ευλογία σας παραχωρείτε το ιερό αυτό βήμα να διακονήσουμε καθηγητές του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο τώρα και 6 χρόνια λειτουργεί υπό την αιγίδα σας. Το ευαγγελικό κείμενο της σημερινής Κυριακής γράφεται από ένα γιατρό και μάλιστα προσωπικό γιατρό θεραπευτή του Αποστόλου Παύλου, τον Ευαγγελιστή Λουκά, και έχει ιστορική και ιατρική ακρίβεια. Στο 17ο κεφάλαιο, στίχοι 11 έως 18, αναφέρεται σε ένα επίκαιρο θέμα τη θεραπεία των 10 λεπρών, το οποίο έχει απόλυτη σχέση και συνάφεια με τη σημερινή πανδημία του κορονοϊού. Και στην περίπτωση της λέπρας και του κορονοϊού έχουμε 2 θανατηφόρες ασθένειες. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχουμε τον κίνδυνο της άμεσης μετάδοσης. Γι' αυτό οι ασθενείς ζουν απομονωμένοι και στην περίπτωση των λεπρών και στην περίπτωση του COVID-19 οι άνθρωποι ζουν απομονωμένοι και αποξενωμένοι από τους συνανθρώπους τους. Ιδιαίτερα την εποχή του Χριστού οι λεπροί ζούσαν στις ερήμους και τα μνήματα. Υπήρχε αποκλεισμός επικοινωνίας από τους άλλους ανθρώπους, γιατί πρόκειται για μεταδοτικές και θανατηφόρες ασθένειες. Περιθωριοποιούν τους ανθρώπους, τους διαχωρίζουν από τους συγγενείς και φίλους τους, τους στερούν τις στοιχειώδεις ανέσεις, αφού ζουν έξω από την κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική ζωή της καθημερινότητας. Και σήμερα ακόμη και αυτή τη στιγμή όπου βιώνουμε ένα lockdown στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ελκύουν τη χάρη και το έλεος του Ιησού Χριστού, ο οποίος εγγενίασε τη νέα πορεία της ανθρωπότητας με το Ευαγγέλιο Του, δηλαδή την ευχάριστη είδηση ότι ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών, όπου τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφή ακούση, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται και οι φορείς του κορονοϊού θεραπεύονται. Αξίζει λοιπόν να προσεγγίσουμε τη διήγηση του Ευαγγελιστή και γιατρού Λουκά για τη θεραπεία των 10 λεπρών μέσα από μια βιβλική και συγχρονική προσέγγιση για να δούμε τις προϋποθέσεις και το αποτέλεσμα των θαυμάτων. Κατά χρέος η Εκκλησία πανιερότατε εκφράζει σε όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες, γιατρούς, νοσηλευτές, για την θυσία της προσφοράς τους, η οποία είναι και ενωτική και επικίνδυνη.
Τα θαύματα λοιπόν του Ιησού Χριστού δείχνουν τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Δεν γίνονται για λόγους προβολής. Δεν έχουν σχέση με απάτη και αγερτία. Η ιστορική πραγματικότητα τα αποδεικνύουν. Θέλουν να δείξουν ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει αρρώστια. Γι' αυτό θεραπεύει τους ασθενείς ο Ιησούς. Δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητη. Όμως, προϋπόθεση του θαύματος είναι η πίστη του ανθρώπου, μια έλογη και συνειδητή πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και ότι ο Τριαδικός Θεός δια της Θείας Οικονομίας ανέτρεψε την πορεία της φθοράς και του θανάτου όπου επέλεξε ο άνθρωπος δια του εγωκεντρισμού του και της άρνησης της αγάπης και του ελέους του φιλεύσπλαχνου Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός προτρέπει τον αρχισυνάγωγο Ιάιρο «Μη φοβού μόνον πίστευε για την νεκρανάσταση της κόρης του» και τον πατέρα ενός άρρωστου παιδιού τον διαβεβαίωσε «Πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Στο διάλογο του Ιησού με τον Νικόδημο τονίζει ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ ώστε παρέδωσε τον μονογενή Υιόν του σε θάνατο για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ήρθε το φως και διέλυσε το σκότος. Ήρθε η αλήθεια και διέψευσε το ψεύδος. Ήρθε η ζωή και κατάργησε τον θάνατο. Έχει σημασία να πλησιάσουμε τα γεγονότα της διηγήσεως του Ευαγγελιστή Λουκά για να κάνουμε μερικές ακόμη κέρυες και αναγκαίες επισημάνσεις. Οι 10 λεπροί ζούσαν έξω από την πόλη και τα χωριά για να μην έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, η αντιστοιχία του κορονοϊού. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στάθηκαν από μακριά και φώναζαν δυνατά να τους ακούσει ο Χριστός. Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Βλέποντάς τους ο Ιησούς ανταποκρίνεται στο αίτημά τους και τους προτρέπει να ακολουθήσουν την καθιερωμένη διαδικασία. Πορευθέντες, επιδείξατε αυτούς τις ιερεύς. Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς, όπως ήταν το καθιερωμένο της εποχής εκείνης στον Ιουδαϊσμό. Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Το έλεος λοιπόν που ζήτησαν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», τους το πρόσφερε ο Χριστός. Άκουσε την πιστή παράκλησή τους. Η θεραπεία της αρρώστιας έγινε με ένα λόγο του Ιησού από μακριά. Εξάλλου είναι γνωστό από τη διήγηση της γενέσεως ότι με τον λόγο του ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο ολόκληρο σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό και στην περίπτωσή μας, με έναν λόγο θεραπεύει ο Θεάνθρωπος Ιησούς τους 10 λεπρούς. Σημασία έχει το γεγονός ότι ο ένας από τους 10 ήταν αλλοεθνής, ήταν Σαμαρίτης και όταν είδε ότι θεραπεύτηκε και αυτός μόνον γύρισε δοξάζοντας με τα φωνής μεγάλης δοξάζον τον Θεόν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δυστυχώς
η αμαρτία της αχαριστίας επιβαρύνει τους άλλους 9, οι οποίοι ήσαν Ιουδαίοι και είχαν την αίσθηση του εκλεκτού λαού του Θεού, γι' αυτό και δεν θεώρησαν αναγκαίο να σπεύσουν να ευχαριστήσουν τον ευεργέτη τους. Όμως ο Χριστός απέδειξε ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου, το μήνυμα της σωτηρίας, ο Ευαγγελισμός, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα φιλής, φίλου, εθνικότητας, πίστης. Εύστοχα λοιπόν ο Χριστός ερωτά, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 πού? Εύλογο το ερώτημα, τονίζοντας ιδιαίτερα την αχαριστία των ανθρώπων. Κανένας τους, ρωτά και πάλιν ο Ιησούς, δεν βρέθηκε να γυρίσει πίσω για να δοξάσει και να ευχαριστήσει το Θεό, παρά μόνο αυτός εδώ, ο αλλοεθνής. Ωστόσο, επιδοκιμάζει τον αλλοεθνή με την προσταγή, «Αναστάς πορεύ, η πίστη σου σε σωκέσαι». Σήκω και πήγαινε στο καλό, γιατί η πίστη σου σε έσωσε. Βγαίνει λοιπόν αβίαστα το συμπέρασμα ότι η αμαρτία της αχαριστίας είναι εκδήλωση του πεπτοκότος ανθρώπου, που δείχνει έλλειψη ήθους και σεβασμού στο συνάνθρωπο, καθώς επίσης ασθενή κατάσταση της παιδείας και του πολιτισμού του. Λέγεται πολλές φορές, τον ευεργέτησα και δεν μου είπε ούτε ένα ευχαριστώ. Και ο λαϊκός αντίλογος απαντά, κάνε το καλό και ρίξτο στο γυαλό. Η αχαριστία έχει κέντρο τον εγωκεντρισμό του ανθρώπου, ενώ η υπέρβαση της πραγματώνεται με την αγάπη στο ανθρώπινο πρόσωπο και ως σωστικής εμπειρίας της χάριτος του Τριαδικού Θεού. Πάνω σε αυτή τη βάση στηρίζεται και η υμνολογική αναφορά του Χριστού προς τους Ιουδαίους για την αχαριστία τους. «Λαός μου, τι επίησάσι ή τι σι παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, όντα επικλίνει συνορθωσάμι. Λαός μου, τι επίησάσι και τι μη ανταπέδωκες, αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε». Αυτή όμως η αμαρτωλή αχαριστία των Ιουδαίων ανοίγει το δρόμο της σωτηρίας των εθνών, οι οποίοι κλήθηκαν και δόξασαν τον Τριαδικό Θεό, υπερβαίνοντας την λατρεία των ειδώλων και την διαστροφή της ανθρώπινης διανόησης. Αυτή η αμαρτωλή αχαριστία, όπως εκφράζεται στην παραβολή με τους δύο γιους, οδηγεί τον Ιησού να μας βεβαιώσει ότι οι εκμεταλλευτές του λαού, τελώνες και οι διεφθαρμένες πόρνες θα μπουν πριν από μας τους κατά πρόφαση ευσεβείς υποκριτές στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό βεβαίως επιτυχάνεται με τη συνέστηση της πτωτικής αμαρτωλότητάς τους, διά της χάριτος και του ελέους του Τριαδικού Θεού. Ολοκληρώνοντας αυτή τη συγχρονική κοινωνικοθεολογική προσέγγιση και τη βιβλική ανάλυση της διήγησης του θαύματος της θεραπείας των 10 λεπρών και την αντιστοίχησή του με τη σύγχρονη πανδημία του κορονοϊού,
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτή που παραμένει διαχρονικά ως ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων είναι ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία ως ο Χριστός παρατηνόμενος στον αιώνα. Ο Χριστός παραμένει λοιπόν το στήριγμα, η ελπίδα και η σωτηρία όλων των φορέων του κορονοϊού, των διασωληνωμένων και όλων των ασθενών των νοσοκομείων της Κύπρου, της Ελλάδας και του κόσμου ολόκληρου με τη θανατηφόρα πανδημία. Προϋπόθεση λοιπόν που έθεσε ο ίδιος ο Ιησούς είναι η πρόσκληση. Αναστάς πορεύ, η πίστη σου σε σωκέσαι.